Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κυριακή, 26 Ιουλίου 2015, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΝΑ. Μαζί θα παρακολουθήσουμε και απόψε αναλυτικά τις ειδήσεις από την κεντρική Ελλάδα και όχι μόνο. Θα ξεκινήσουμε και σήμερα με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θα μεταφερθούμε ευθύς αμέσως τηλεφωνικά στην Χαλκίδα, όπου ο Γιώργος Κουτσελίνης, ο καλός συνεργάτης εκεί, έχει συνέχεια στο ρεπορτάζ για τον 12χρονο μαχαιροβγάλτη. Γιώργο, τι λέει το ρεπορτάζ? Καταρχήν, έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο αυτή η ιστορία. Αυτή η ιστορία πραγματικά έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο και όλοι αναρωτιούνται πώς τα χέρια ενός 12χρονου έπιασαν ένα κουζινομάχαιρο με σκοπό να ευνηδιάσει αστυνομικό. Πραγματικά είναι μια είδηση που δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά. Για όσους τηλεθεατές δεν θυμούνται την ιστορία, να πούμε ότι ο 12χρονος με άλλα 3 άτομα ήταν ύποπτοι από την αστυνομία για διαρρήξεις, για απόπειρες ληστείας. Και πάνω λοιπόν στην έρευνα των αστυνομικών τους πέτυχαν και πήγε ένας αστυνομικός για να τους εξετάσει, γιατί όταν βλέπεις κάποια άτομα που είναι ύποπτα και ταιριάζουν στις περιγραφές των θυμάτων, τότε πρέπει και εσύ να ενεργήσεις. Λοιπόν, βλέποντας τους 4 δράστες, ανάμεσα στους οποίους υπήρχαν και 2 ανήλικοι, πλησιάζει ο αστυνομικός με σκοπό να δει από κοντά τι συμβαίνει, να ελέγξει τις πληροφορίες του και να δει αν όντως αυτοί οι 4 δράστες ταιριάζουν με τις περιγραφές του θύματος. Την ώρα λοιπόν που ο αστυνομικός κάνει την προανάκριση και προσπαθεί να δει, να ρωτήσει κάποια πράγματα, ο 12χρονος τον ευνηδιάζει με ένα μαχαίρι. Είχε βάλει στο μυαλό του στόχο να πλησιάσει τον αστυνομικό, να κάνει τον αστυνομικό να του τραβήξει την προσοχή με σκοπό να φύγουν οι υπόλοιποι 3 δράστες. Και ο ίδιος θα έφευγε, είχε στο μυαλό του ότι και εγώ θα μπορούσα να το σκάσω. Δεν έγινε όμως έτσι. Ο αστυνομικός είχε καλά αντανακλαστικά και αμέσως συνέλαβε τα 4 άτομα, τα πήγε στο αστυνομικό τμήμα της Χαλκίδας, εκεί όπου λίγη ώρα αργότερα ήρθε και ένα άλλο θύμα, άσχετα τώρα, εντελώς τυχαία, πήγε το άλλο θύμα να καταγγείλει μια ληστεία που δέχτηκε και μάλιστα να καταγγείλει τον 15χρονο αδερφό του. Πρόκειται λοιπόν για 2 αδέρφια, 15 και 12 ετών. Πήγε λοιπόν... Απίστευτη ιστορία, έτσι. Απίστευτη. Αδέρφια. Αδέρφια από μικρή στα βάσανα, κατάλαβα. Και αν από τα 12 τραβάει μαχαίρι, φαντάζομαι στα 18 τι μπορεί να τραβήξει. Καταλαβαίνει κανένας ποια θα είναι η εξέλιξη του παιδιού αυτού, αν δεν τύχει της κατάλληλης προσοχής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Και μιλάμε για ανήλικο. Αυτό, αυτό είναι που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ανήλικο παιδί. Ανήλικο παιδί. Ξέρεις αν και οι 4 της πείρας παραμένουν στα χέρια της αστυνομίας ή έχουν κινηθεί ανάλογες διαδικασίες για να αφαιθούν ελεύθεροι? Παραμένουν στα χέρια της αστυνομίας. Γίνεται και η προανάκριση. Μαζεύουν στοιχεία, γιατί κοίτα τι γίνεται. Όταν υπάρχουν κλοπές, και υπάρχουν αρκετές κλοπές, προσπαθούν ακόμη να ταυτοποιήσουν υποθέσεις. Έχεις ένα παζλ και προσπαθείς να βρεις τα κομμάτια του, να δεις αν ταιριάζουν. Ουσιαστικά δηλαδή, Γιώργο, η ελληνική αστυνομία εξετάζει το γεγονός, μάλλον εξετάζει αν εμπλέκονται και σε άλλες εγκληματικές ενέργειες, έτσι. Μα για μια απόπειρα πήγαν και για κάποιες κλοπές και τελικά ήρθαν και άλλες και έτυχε να υπάρχουν και τα θύματα τα οποία να πάνε μετά από λίγες ώρες και να καταγγείλουν απόπειρα ληστείας. Όλα αυτά εξετάζονται. Όλα αυτά εξετάζονται. Οι αστυνομικοί πραγματικά κάνουν υπεράφητος προσπάθεια, δούνε τι γίνεται. Ανήλικα αδέρφια λοιπόν στη σπήρα των 4 που από χθες βρίσκονται στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας. Μάλιστα. Και ο 15χρονος με ρόπαλο. Και ο 15χρονος με το ρόπαλο, σωστά. Ο 12χρονος, πάνω... ο μικρός αδερφός με το μαχαίρι και ο μεγάλος αδερφός με το ρόπαλο. 12 φαντάζεσαι και 15 τώρα... χρονών. Φαντάζεσαι πώς ανέβηκε ο 15χρονος στον πρώτο όροφο. Έλουρος. Απίστευτα, πραγματικά. Απίστευτα πράγματα. Γιώργο, παρακολουθείς το ρεπορτάζ. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να δώσουμε συνέχεια και αύριο. Σε ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς με το πολιτικό ρεπορτάζ και πάμε να δούμε την σημερινή δήλωση του κυρίου Παπά,
που έχει σχέση με το ελληνικό χρέος και όχι μόνο. Και αμέσως μετά να συζητήσουμε με τον πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Στέργιο Κατηχωρίτη, για όλες τις πολιτικές εξελίξεις και τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας σήμερα από το πρωί. Έχουμε μία τριετή χρηματοδότηση με ήπια δημοσιονομικά χαρακτηριστικά και ένα ενισχυμένο επενδυτικό πακέτο. Η συζήτηση για το χρέος είναι πλέον στο επίκεντρο του παγκόσμιου διαλόγου. Αλήθεια, ποιος μπορεί να αγνοήσει το γεγονός ότι δεν γίνονται άλλες απολύσεις στο δημόσιο, ότι το θέμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι ανοιχτό, ότι το ΕΚΑΣ θα αντικατασταθεί το 2020 και ότι δεν αλλάζει το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Αυτά είπε ο κύριος Παπάς σήμερα, όμως δηλώσεις για το ελληνικό χρέος και όχι μόνο έκανε και ο κύριος Δράγκη. Να την ακούσουμε και αυτή τη δήλωση. Δεν πρόκειται να γίνει κανένα κούρεμα στις καταθέσεις των Ελλήνων που επέλεξαν να κρατήσουν τα χρήματά τους στις ελληνικές τράπεζες. Δεν πρέπει να τιμωρηθούν γι' αυτό. Αποκλείω το bail-in είτε για ποσά μικρότερα των 100.000 ευρώ είτε για μεγαλύτερα. Αυτή ήταν και η δήλωση όχι μόνο για το χρέος αλλά και για το κούρεμα των καταθέσεων, το γνωστό bail-in, το οποίο αναφέρουν πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το bail-in λοιπόν είναι ουσιαστικά το κούρεμα των καταθέσεων. Να το εξηγήσουμε κι εμείς, γιατί κάποιοι το θεωρούν δεδομένο ότι το ξέρουν όλοι. Πάμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής που βρίσκεται ο κύριος Στέργιος Κατηχωρίτης, να κουβεντιάσουμε μαζί του για τις τελευταίες εξελίξεις, την τρόικα που έρχεται και περιμένουμε και άλλα στελέχη, το ελληνικό χρέος που κάποιοι εξετάζουν αν πρέπει να κουρευτεί ή να γίνει αναδιάρθρωση. Το πώς θα γίνει η διαχείριση του ρήγματος στο ΣΥΡΙΖΑ, οι εκλογές και αν πρέπει να γίνουν ή όχι στα μέσα του Σεπτέμβρη, όπως επίσης και η συνέχιση της κυβερνητικής πορείας. Καλησπέρα κύριε Κατηχωρίτη. Καλησπέρα, να είστε καλά. Τι κάνετε? Είμαστε καλά, αλλά με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, όλοι είναι ανάστατοι και κυρίως είναι μπερδεμένοι με τις εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε από... Είναι ένα πολύ, πολύ, πολύ θερμό καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν το... Έχετε δίκιο. Έχουμε ζήσει τόσο ζεστό, τόσο καυτό καλοκαίρι. Εκτός από τους... Καυτό εννοώ πολιτικά. Εκτός από τον καύσωνα που περιμένουμε από αύριο, φαντάζομαι ότι το πολιτικό θερμόμετρο βρίσκεται στα ύψη. Να ξεκινήσουμε από την... συμφωνία. Αύριο το απόγευμα σε 7.30 ώρα έχει μια συγκέντρωση κάτω στον Πανελλήνιο ο Ίσκρα, δηλαδή του Λαφαζάνη, για να πάρθουν οι αποφάσεις τους. Ναι. Όταν λέμε να πάρθουν οι αποφάσεις... Οι αποφάσεις σε σχέση με το τι μέλη γενέστε και τα τεκτενόμενα γενικώς. Αφού το πήγατε απευθείας εκεί, πρέπει να ρωτήσω τώρα. Δηλαδή σχεδιάζουν διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ κάποιοι? Η προσέγγιση δεν θα το έλεγα ότι είναι από την πλευρά του διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα το έλεγα λίγο, αν θέλετε, περισσότερο γεωπολιτικά και σφαιρικότερα. Από τη στιγμή που ο κύριος Λαφαζάνης ήταν υπουργός ενέργειας και αν θυμίστε είναι αυτός που άνοιξε την πόρτα προς τη Ρωσία και θυμόστε τις υποκλήσεις τις μεγάλες του κύριου Λαφαζάνη, χρεώθηκε όλη αυτή τη νέα πολιτική αντίληψη και συμπεριφορά της Ελλάδος. Αναφέρομαι στον αγωγό του Greek Stream, ναι, που θα έφερνε το φτηνό αέριο εδώ και θα αναβάθμιζε την γεωπολιτική θέση της Ελλάδος. Αυτό ήταν να έχει υπογραφεί, δεν υπογράφτηκε. Είπαν ότι θα υπογραφεί σε επόμενες εβδομάδες. Πέρασαν εβδομάδες, τώρα ανακοινώνεται ίσως δούμε κάτι τους επόμενους μήνες. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η ιστορία αυτού του αγωγού και όλη αυτή η φιλολογία η μεγάλη έχει πάει στις καλέντες. Αυτό είναι και η βάση, η ουσία και το περιεχόμενο, αν θέλετε, κατά την ταπεινή μου άποψη, της συμπεριφοράς αυτής της αριστερής πλατφόρμας και του κυρίου Λαφαζάνη. Από τη στιγμή που ένα εγχείρημα που είναι μεγάλης, αν θέλετε, εκτάσεως γιατί και βαρύτητος, αποτυχαίνει τελείως, καταλαβαίνετε ότι ο ίδιος νιώθει ότι μένει εκτεθειμένος. Και μοιραία και εκ των πραγμάτων βγαίνει από την
την επικαιρότητα των πραγμάτων και είναι υποχρεωμένος να απολογηθεί απέναντι σε πολλά πράγματα. Κατόπιν τούτου νομίζω ότι αυτή η συμπεριφορά είναι μέσα σε αυτή τη λογική. Η αποτυχία της συμφωνίας οφείλεται κυρίως στη συμφωνία του Πρωθυπουργού με τους δανειστές. Δηλαδή ήταν όχι, ένα όχι, κρυφό προαπαιτούμενο. Τον αγωγό φυσικού αερίου. Ναι, ναι, κατάλαβα τι λέτε. Ρωτώ αν ήταν κρυφό προαπαιτούμενο να οδηγηθεί στις καλένδες η προσπάθεια ή από μόνη της είναι στις καλένδες. Αυτή ήταν προαπαιτούμενο είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το τρίτο μνημόνιο. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν οριστική κοπή, να το πω έτσι, της όποιας επικοινωνίας υπάρχει με την Ρωσία, έτσι. Όχι βέβαια τις όποιες επικοινωνίες, ποτέ δεν γίνονται αυτά αν θέλετε στο διεθνή χώρο. Απλώς μετατοπίζονται από τη βδομάδα πάνε στους επόμενους μήνες, από τους επόμενους μήνες στο επόμενο χρόνο και βλέπουμε. Θα αρχίσουν οι συμφωνίες ξανά, ενώ μέχρι τώρα είχαμε την άποψη ότι θα αρχίσουν οι κατασκευές. Πάμε λοιπόν στα της Τρόικα, τα οποία είναι πολλά. Τις τελευταίες ημέρες περιμένουμε να έρθουν, τους έχουμε στείλει σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα ριζόρτ να κάνουν μπάνια γιατί δεν πρέπει να τους υποδεχθούμε στα Υπουργεία. Όλο αυτό το παιχνίδι που γίνεται περιμένοντας και αυτή την περίφημη Ρουμάνα, την τέλεια, τη Βελκουλέσκου, η οποία διαβάζω εδώ από το πρωί τα έργα και τις ημέρες της στην Κύπρο. Ναι. Την έχουν αποκαλέσει Δρακουλέσκου. Σωστά. Και σωστά. Δεν πρόκειται για τρόικα, πρόκειται για κουαρτέτο. Είναι τέσσερις τώρα. Τέσσερις είναι, ναι. Όχι, θέλω να πω ότι η τρόικα έρχεται ως μηχανισμός ελέγχου. Το πόσοι θα είναι αυτοί που θα την απαρτίζουν, μπορεί τώρα να είναι τέσσερις και αύριο να είναι δεκατέσσερις. Το ζητούμενο είναι, θα μιλούν με τους υπουργούς όπως έκαναν κάποτε ή θα μιλούν μόνο με τους προϊσταμένους των υπουργείων. Γιατί αυτό αν φτάσουν στο σημείο... είναι κοινωνιακού χαρακτήρα και δεν έχει καμία σχέση με την ουσία και την πραγματικότητα. Δηλαδή... από τη στιγμή που όλος ο τύπος στην Ευρώπη μιλάει για το ότι έτσι καταργούνται οι δημοκρατίες στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν ο κύριος Όσκαρ Φίσερ, ο γνωστός καγκελάριος, σε άρθρο του μιλάει για αυτού του είδους τις καταργήσεις, μπαίνουν διάφορες τρόικες οι οποίες θα ελέγχουν. Αδιάφορα αν ο έλεγχος γίνεται επί τόπου των Υπουργείων ή αν γίνεται στα ξενοδοχεία και στα ρισόρτ και στις διάφορους σου έτσι χώρους υποδοχής, αδιάφορο πού θα γίνονται, σημασία έχει ότι η τρόικα είναι αυτή η οποία, ή το κουαρτέτο η οποία εν μέτρο και εν μέρη θα επιβάλλει και λύσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Εκλογές βλέπετε το Σεπτέμβριο, κύριε Κατηχωρητή? Η προσπάθεια είναι να μην γίνουν εκλογές. Παρακολουθούμε όμως δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που δικαιολογούν και τους λόγους που πρέπει να γίνουν εκλογές. Τα τεσού προ κάποιας κατάληξης. Οι προσπάθειες γίνονται. Σας είπα πριν την ουσία και το βάθος της ιστορίας του Ίχκρα και του Λαφαζάνη που εμφανίζεται εδώ διαφορετικό, εμφανίζεται σαν μια ιδεολογικοπολιτική παρέκκληση από την αριστερά γραμμή της αλήθειας και του Θεού. Στην πραγματικότητα και στο βάθος είναι ο Σωλήνας. Υπήρξε και ένας πάλι κάποτε Σωλήνας άλλος σε κάποιον άλλον, θα πω πολύ σωστό αν θέλετε πολιτικό, αλλά που εν πάση περιπτώσει δεν έγινε ποτέ. Θυμόσαστε εκείνο τον Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Πόσο ανατροπή γεωπολιτική είχαμε. Από εκεί και πέρα, αυτή είναι η ουσία και το κουκούτσι της όλης ιστορίας. Και δεν είναι αν ο Τρότσκι είχε πει εκεί το 1918 και ο Λένιν είχε πει τ' άλλο και η αριστερά που είναι έτσι και τούτα και τ' άλλα. Είναι αυτό. Τι πιστεύετε δηλαδή αυτό ότι θα γίνει? Ταπεινή μου άποψη. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει δηλαδή? Πιστεύω τελικά ότι παίζεται μισό-μισό να οδηγηθούμε σε κάποιες εκλογές κοντά στο τέλος του Οκτώβριου-Νοεμβρίου. Ελπίζω όμως, ελπίζω ότι αυτό δεν θα γίνει, γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα,
η πατρίδα μας έχει ένα πολύ μεγάλο βουνό να περάσει. Ένα, αν δείτε το πόσα πρέπει να πληρωθούν. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι... Μέσα στο Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Δεκέμβριο θα δείτε φοβερά πράγματα. Για να μπορέσουμε τελικά... Αν γίνουν εκλογές, κύριε Κατηχορήτη, για ποιο λόγο θα γίνουν? Για ποιο λόγο θα γίνουν οι πληρωμές αυτές? Αν γίνουν εκλογές, λέω, για ποιο λόγο θα γίνουν? Αν γίνουν εκλογές, θα γίνουν γιατί δεν μπορεί η κυβέρνηση να είναι μια κυβέρνηση θλιβερής μειοψηφίας. Και όταν θα βγει η επόμενη, όποια θα είναι αυτή, δεν μπορούμε να προκαταλάβουμε το αποτέλεσμα των εκλογών, αλλά σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις λένε ότι σχεδόν θα είναι πρώτο κόμμα πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ρωτάω εγώ... Θα είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά χωρίς να έχει εσωτερικές αντιπαλότητες. Συμφωνώ. Και δηλαδή μετά τις εκλογές. Απλό, δεν είναι ούτε... Κύριε Κατηχορήτη, ακούστε με λίγο. Ορίστε, ναι. Ακούστε με λίγο. Μετά τις εκλογές δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ θα προσπαθήσει να πολεμήσει τις υπογραφές που έβαλε? Κοιτάξτε, επειδή στην πολιτική και ιδιαίτερα στο διεθνή πολιτικό στίβο τα πράγματα είναι θέματα ψυχολογίας, είναι άλλο να είναι ένα κόμμα το οποίο είναι αυτοδύναμο και άλλο στον ευρωπαϊκό χώρο να είναι ένα κόμμα μειοψηφίας. Μάλιστα. Το οποίο έχει και εσωτερικές χαράδρες. Αντιληπτό. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση στο Δελτίο, κύριε Κατηχορήτη. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Πάμε τώρα να δούμε την σημερινή τοποθέτηση του κυρίου Λαφαζάνη, που ουσιαστικά αναφέρθηκε στο ρόλο της αριστερής πλατφόρμας στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τι του απάντησε ο κύριος Πανούσης σε αυτή την τοποθέτηση. Η αριστερή πλατφόρμα είναι σάρκα εκ της σαρκός του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε εμείς που πρωτοπόρα εργαστήκαμε για να συγκροτηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως ενωτικό εγχείρημα της αριστεράς. Είμαστε εμείς επίσης που στις κρίσιμες στιγμές στηρίξαμε τον ΣΥΡΙΖΑ όταν άλλοι, αρκετοί εκ των οποίων στηρίζουν τώρα φανατικά το μνημόνιο, επιχειρούσαν να τον διαλύσουν. Αυτό που επιδιώκουμε δεν είναι να αλλάξει ηγεσία ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να κινηθεί στο πλαίσιο των προγραμματικών μας δεσμεύσεων και να εγκαταλείψει την πρόσθεση σε νέο μνημόνιο. Ερώτημα προς διαφωνούντες. Όταν το αεροπλάνο βρίσκεται μέσα σε καταιγίδα, ποιος το ελέγχει? Ο πιλότος ή η πλειοψηφία των επιβατών έπειτα από σχετική ψηφοφορία? Μια αιχμηρή ερώτηση από τον κύριο Πανούση στον κύριο Λαφαζάνη. Ας ακούσουμε και την τοποθέτηση του κυρίου Δραγασάκη και αμέσως μετά να κάνουμε μια κουβέντα, διότι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται η Δήμαρχος Λεβαδέων, η κυρία Γιωταπούλου. Πολλά από τα μέτρα που περιέχονται στη συμφωνία είναι κοινωνικά σκληρά. Όμως αν χάσουμε και άλλο χρόνο, η ενδυνόμενη ύφεση θα μας υποχρεώσει σε ακόμα πιο σκληρά μέτρα, με ή χωρίς μνημόνια. Με ποιο κόμμα και ποιο μοντέλο διακυβέρνησης μπορούμε να τα υλοποιήσουμε τα παραπάνω και άλλα πολλά? Τα ερωτήματα προς απάντηση είναι πολλά και οι απαντήσεις επήγουν. Τα ερωτήματα είναι πολλά, δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα, και οι απαντήσεις σίγουρα επήγουν. Καλησπέρα στην Δήμαρχο Λεβαδέων, την κυρία Γιωταπούλου. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε κυρίως τα μεγάλα και πολλά ερωτηματικά των πολιτών, που οι περισσότεροι από αυτούς, κυρία Πούλου, δηλώνουν συγχυσμένοι με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα ήταν χρήσιμο... Στοιχισμένοι εννοείται στενοχωρημένοι. Δεν ξέρω αν είναι απολύτως στενοχωρημένοι ή βρίσκονται σε σύγχυση, να το πω έτσι πιο κατανοητά. Μπερδεμένοι τέλος πάντων από αυτό που το πολιτικό σκηνικό που αντικρίζουν. Ναι. Σε εσάς τα πράγματα είναι καθαρά? Καθαρά ως προς τι? Φυσικά υπάρχουν πολλά θέματα, πολλά μέτρα. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Συνολικά η στάση της αριστερής κυβέρνησης, όπως είναι σήμερα, όπως παρουσιάζεται σήμερα, με το έργο που παρουσιάζει σήμερα, εσάς σας καλύπτει? Φυσικά και όχι, αλλά δεν καλύπτει κανέναν τη αριστερά, φαντάζομαι. Άλλωστε και ο ίδιος. Βλέπετε που πάει το συγχυσμένο και το μπερδεμένο. Ναι, όχι, δεν είμαστε μπερδεμένοι. Σαφείς είμαστε ότι ακόμα και ο πρωθυπουργός δεν μίλησε και με συνέντευξή του για ήττα του οράματος. Από εκεί και πέρα, βέβαια, το θέμα είναι ότι ποιος θα μπορούσε αυτή τη στιγμή. Ποιο πολιτικό κόμμα, ποια κυβέρνηση θα ήταν αυτή που θα μπορούσε πραγματικά να καταφέρει καλύτερους όρους για τη χώρα. Με αυτή την έννοια, εγώ πιστεύω και ακόμα πιστεύω σε αυτό, πιστεύω πραγματικά, ότι η κυβέρνηση της αριστεράς μπορεί πραγματικά να είναι λιγότερο ανάλγητη
από άλλες νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις στην εφαρμογή μέτρων στηρών. Τώρα, ξέρετε ότι αυτά τα μέτρα είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση για να καταφέρει να επιτέλους να υπογραφεί αυτή τη συμφωνία, να τα νομοθετήσει. Θα μου πείτε, θα τα τηρήσει στη συνέχεια. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι μια διαρκής μάχη, μια διαρκής αγώνας διεκδίκησης για το καλύτερο, για καλύτερους όρους και σε αυτή τη συμφωνία. Δεν είχαμε την ευκαιρία. Δεν είχαμε την ευκαιρία το προηγούμενο χρονικό διάστημα να κάνουμε μια αναλυτική κουβέντα για όλα αυτά τα οποία μας έφεραν μέχρι εδώ. Και θα ήθελα να χρησιμοποιήσω... Ειλικρινά, το ότι μας έφεραν μέχρι εδώ, θα πρέπει να μην αισθανόμαστε όλοι ότι ξεκίνησαν τα προβλήματα από την κυβέρνηση της αριστεράς, δηλαδή από το Φεβρουάριο. Η χώρα βρισκόταν σε δεινή θέση, η χώρα βρισκόταν σε πτώχευση εδώ και 5 χρόνια. Άρα η κυβέρνηση αριστεράς παρέλαβε μια κατάσταση που δεν ήταν καθόλου ευχάριστη, με δύο μνημόνια ήδη. Άρα η θέση της χώρας μας ποια ήταν το Φεβρουάριο. Και αν πραγματικά η κυβέρνηση αριστεράς αυτό που είχε ως όραμα κατάφερε να το διεκδικήσει και να το πετύχει μέσα από μια διαπραγμάτευση, εκεί είναι προφανές ότι δεν τα κατάφερε. Από εδώ και πέρα τι κάνουμε. Από εδώ και πέρα ενωμένοι προχωράμε. Σέβομαι απολύτως τις διαφορετικές απόψεις προσωπικά. Ο χώρος της αριστεράς άλλωστε χαρακτηρίζεται από τις διαφορετικές απόψεις και αλίμονο αν αυτές οι απόψεις σταματήσουν να υπάρχουν. Από εκεί και πέρα είναι άλλο ο χώρος της αριστεράς και άλλο η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, ακόμα και αν αυτή η κυβέρνηση έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή με την υποστήριξη των ΑΝΕΛ, ακόμα που είναι και μειοψηφική αυτή τη στιγμή στη Βουλή, μπορεί πραγματικά να μην ταυτίζεται με τις απόψεις κάποιας μερίδας της αριστεράς. Αλλά ένα είναι βέβαιο. Αυτή η κυβέρνηση δεν είναι περήφανη για αυτό που κατάφερε. Αντιθέτως είναι ανήσυχη. Αντιθέτως πιστεύει ότι δεν πρόκειται αυτά τα μέτρα να μας βγάλουν από την ύφεση. Και βεβαίως θα αγωνιστεί για καλύτερη θέση της χώρας, αυτό λέω. Πιστεύοντας ότι θα υπάρχει. Μπορεί να παρουσιάσει κυβερνητικό έργο η συγκεκριμένη κυβέρνηση με αυτές τις απώλειες που έχει κατά τη διάρκεια της ψήφισης σημαντικών νομοσχεδίων. Ακούστε με λίγο. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα που έχουμε την τελευταία πενταετία. Ας πούμε, δεν είναι θετικό μέτρο η κατάργηση της προσωποκράτησης για οφειλές στα ταμεία, στο πρώην ΤΕΒΕ. Είναι ή δεν είναι θετικό αυτό, δεν είναι θετική κατεύθυνση. Δεν είναι επίσης θετικό, θα το έλεγα, το μέτρο που δεν μπορούν να υπάρχουν. Κυρία Πούλου, για κάθε ένα θετικό που θα μου λέτε, μπορώ να σας λέω 10 αρνητικά. Αλλά να κρατήσουμε αυτή τη γραμμή την θέλετε οποία. Θέλετε να σας πω κάτι. Παρακαλώ. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν. Τα μέτρα είναι αρνητικά. Αλλά οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση θα συνέχιζε μόνο με αρνητικά μέτρα. Γιατί αυτό δεν είναι ότι το λέω. Είναι γιατί αυτό πεδίσε στην πενταετία και αυτό που μας περίμενε δεν ήταν καλύτερες μέρες. Να ρωτήσω, κυρία Πούλα, αυτό που μου λένε οι τηλεθεατές που επικοινωνούν με το Ένα Κεντρικής Ελλάδας και θέτουν μια βασική απορία όλοι, κυρίως όσοι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Έπρεπε να το εφαρμόσουμε... Έτσι λένε όσοι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Έπρεπε να το εφαρμόσουμε εμείς αυτό. Δηλαδή, αναρωτιούνται οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, έπρεπε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να το κάνει αυτό. Δηλαδή, έπρεπε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ρωτάω κι εγώ. Αναρωτιέμαι κι εγώ. Κανονικά, εσείς πρέπει να δίνετε απαντήσεις, όχι να ρωτάτε. Ναι, υπομορφή ερώτησης απαντώ. Έπρεπε η κυβέρνηση που είχε και έχει, πραγματικά, έχει την εντολή αλλά έχει και την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού να τραπήσει γη, να το βάλει στα πόδια. Δεν καταλαβαίνω. Βλέπετε ότι η εμπιστοσύνη σε αυτή... Το περνάω λοιπόν αυτό το στάδιο και πάμε στο επόμενο. Στις επόμενες εκλογές, όποτε έρθουν αυτές... Γιατί μέχρι τότε νομίζω ότι δεν θα το κάνει, δεν θα επιχειρήσει να το κάνει η κυβέρνηση... Το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ ή η πιθανή αυριανή κυβέρνηση, μιας και τα ποσοστά είναι ακόμη υψηλά, θα έρθει αντιμέτωπη με τις υπογραφές της, πολεμώντας όλα αυτά τα οποία υπέγραψε, έτσι δεν είναι? Γιατί αποδέχτηκε ποτέ αυτό, ότι αυτό είναι λύση για τη χώρα? Τι λέμε τώρα?
φυσικά θα διεκδικήσει το καλύτερο για τη χώρα και φυσικά κάθε ένα από αυτά τα μέτρα εξασφαλίζοντας καλύτερους όρους στην Ευρώπη και συνεργασίες και καλύτερο περιβάλλον θα τα αφαιτεί με την έννοια ότι θα ζητά καλύτερους όρους. Και αυτό είναι μία μάχη των ανθρώπων της αριστεράς, δηλαδή πολλών μάλλον οι άνθρωποι της αριστεράς θα πρέπει να τη δίνουν αυτή τη μάχη. Γιατί ξέρουν να αγωνίζονται, διότι δεν αναθέτουν σε καμία κυβέρνηση, αλλά διεκδικούν και αγωνίζονται καθημερινά. Ο καθένας από το μετερίζι του. Το ίδιο συμβαίνει και στην αυτοδιοίκηση, το ίδιο συμβαίνει παντού. Παντού σε όλες τις κοινωνικές συλλόγους ή μορφές δράσης. Άρα αυτό είναι δύσκολο. Το μήνυμα των ανθρώπων της αριστεράς. Ότι με αγώνα θα κατακτήσουμε την καλύτερη θέση. Πόσο δύσκολο είναι να περάσει αυτό στη βάση? Και δεν μιλάω στην κομματική βάση, μιλάω στον πολίτη. Κάτι. Να σας πω κάτι. Έρχομαι κάθε μέρα σε επαφή με πάρα πολλούς ανθρώπους λόγω της θέσης μου. Είναι όλοι τους στενοχωρημένοι. Το αντιλαμβάνονται όμως. Ορίστε. Το αντιλαμβάνονται ότι επιλέξαμε το μη χείρον βέλτιστο. Όχι, το αντιλαμβάνονται και πιστεύουν ακόμα ότι μόνο αυτή η κυβέρνηση το κόμμα της αριστεράς μπορεί να παλέψει για καλύτερους όρους. Και απαντήστε μου εσείς, υπάρχει κάποιος από το πολιτικό προσωπικό της χώρας που μπορεί να εμπνεύσει? Ρωτάτε μένα να σας πω? Ναι, αν υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν τον έχουμε δει. Δεν τον έχουμε δει ακόμη. Κατά συνέπεια λοιπόν σοφά ο λαός σκέπτεται ότι από όλους αυτούς που είτε μας έφεραν σε αυτή τη θέση ή εξακολουθούν και δεν είναι πια στο προσκήνιο ή εξακολουθούν και είναι κάποιοι από αυτούς στο προσκήνιο, δεν μπορούν να αποτελέσουν εγγύηση. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να φορτώνουμε στην κυβέρνηση της αριστεράς όλα τα λάθη του παρελθόντος. Πράγματι, απέτυχε σε μια συμφωνία που θα είχε, ήταν πολύ καλύτερη συμφωνία και καλή όρη για τη χώρα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι σταματήσαμε εδώ. Αυτή τη στιγμή είναι ένα βήμα πίσω, το βλέπω, αλλά μπορεί αυτό να είναι και παραστατική μέθοδος, καθώς έλεγε ο Λένιν κάποτε. Δηλαδή, μια αναδίπλωση. Αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει συμφωνία. Πρέπει να νομοθετήσουμε αυτό. Οφείλετε να ομολογήσετε ότι πρόκειται για μια αναδίπλωση που μας στοιχίζει λίγο περισσότερο από 80 δις όμως, έτσι. Η οποία όμως δεν ξέρουμε μέχρι πότε έτσι, θα εφαρμοστεί και δεν ξέρουμε αν κάποια στιγμή αλλάξει. Και ο αγώνας μας θα είναι διαρκής για να αλλάξει. Και επιτέλους αυτή η κυβέρνηση αριστεράς, κατά την άποψή μου, εκεί που καθυστέρησε, και θα πρέπει τώρα να πάει με πάρα πολύ γρήγορα βήματα, είναι στο να κάνει πράξη αυτά που έλεγε. Ας πούμε για την αναδιανομή του πλούτου, ας πούμε για τη φορολόγηση του πλούτου. Αυτά πρέπει πλέον να εδώ να ακριβώς θα πήγαινα τώρα. Υπάρχουν στρατηγικές και πολιτικές που δεν εφαρμόστηκαν, που δεν έχουν σχέση με τις συμφωνίες και τα μνημόνια. Γιατί καθυστέρησαν τόσο πολύ? Η άποψή μου είναι ότι κακώς καθυστέρησαν. Έτσι, ότι ήταν μια νέα κυβέρνηση, όλων τα μάτια ήταν στραμμένα στην Ευρώπη, είναι αλήθεια αυτό. Θα μπορούσε παρόλα αυτά όμως να είχε νομοθετήσει τέτοια μέτρα. Αυτό ήταν μια καθυστέρηση. Νομίζω όμως ότι δεν χάθηκαν πολλά πράγματα, ότι μπορεί και τώρα... Και νομίζω ότι είναι σε αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση να κάνει να υλοποιήσει τέτοια μέτρα. Γίνεται, πιστεύετε, με αυτή τη συμφωνία να ενεργοποιηθεί ο παραγωγικός ιστός της χώρας, η πρωτογενής παραγωγή, έτσι ώστε να αξιοποιήσει αυτή η χώρα τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα? Και γιατί όλοι είχαν ποντάρει τουλάχιστον ότι θα το κάνατε ως προτεραιότητα αυτό. Δηλαδή, μια αριστερή κυβέρνηση εκεί θα έδινε βάση αμέσως. Και δεν πρέπει να χάσει αυτό το στίχημα, κατά την άποψή μου. Και θα πρέπει πραγματικά, υλοποιώντας και διεκδικώντας σε καλύτερους όρους τη συμφωνία, γιατί ακόμα η συμφωνία μεταξύ μας δεν υπάρχει κιόλας, δηλαδή δεν έχει υπογραφεί κάτι. Πιστεύω λοιπόν ότι η πρώτη μέρη να είναι αυτή, να ξεκινήσει την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Νομίζω δε ότι είχε διαβεβαίωση ότι θα υπάρξουν τέτοια πακέτα και τέτοια βοήθεια. Να δούμε όμως αν στη τελική συμφωνία αυτά θα συμπεριλαμβάνονται. Εκλογές... Γιατί ακόμα περιμένουμε δύο πράγματα. Τη συζήτηση επιτέλους για το χρέος, έτσι. Και το δεύτερο είναι ότι η οικονομική ανασυγκρότηση παραγωγική της χώρας κατά πόσο θα συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία που θα, αν τελικά υπογραφεί και όποτε υπογραφεί, που ελπίζουμε να υπογραφεί, γιατί δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση υπάρχει άλλη εναλλακτική πρόταση. Εκλογές βλέπετε το επόμενο χρονικό διάστημα μετά την όποια συμφωνία?
με την λογική ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να είναι μειοψηφική και να εξαρτάται από τα άλλα κόμματα του παρελθόντος, πιστεύω πως πρέπει να γίνει. Και άλλωστε, τι σημαίνει όμως μειοψηφική κυβέρνηση? Θέλω να πω δηλαδή ότι στις επόμενες εκλογές πάλι δεν θα χρειαστεί να μπουν υποψήφοι που πιθανότητα βρίσκονται στην αριστερή πλατφόρμα και όταν θα έρθει η ώρα της ψηφοφορίας πάλι θα είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Θα αλλάξουν οι υποψήφοι? Νομίζω ότι οι επόμενες εκλογές θα γίνουν με λίστα, αν δεν απαντώμε. Τώρα, με λίστα. Και μετά, δηλαδή ο Πρωθυπουργός θα πετάξει έξω την αριστερή πλατφόρμα? Ο Πρωθυπουργός δεν θα πετάξει απ' έξω την αριστερή πλατφόρμα. Να δούμε τι θα κάνει η αριστερή πλατφόρμα. Είμαι από τους ανθρώπους στο ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να διασπαστεί. Το πλεονέκτημα της αριστεράς είναι ακριβώς, σας λέω, αυτή η πολυφωνία. Είναι πλεονέκτημα με την έννοια των πολλών απόψεων που εκφράζονται κάθε φορά και από τις πολλές απόψεις γίνεται σύνθεση. Όμως η κυβέρνηση δεν είναι ούτε κόμμα. Η κυβέρνηση είναι άλλο πράγμα, το κόμμα είναι άλλο πράγμα. Τώρα θα δούμε όμως, ξέρετε, ότι δεν είναι μόνο τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός, είναι και τι θα κάνει η αριστερή πλατφόρμα. Ας περιμένουμε, θα υπάρξουν εξελίξεις, μπορεί να υπάρξει και το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά θα τα διευκρινίσουμε, φαντάζομαι, στο άμεσο μέλλον. Τώρα όμως, το πρωτεύον είναι να υπάρξει συμφωνία για τη χώρα για να μπορέσουμε ακριβώς να ενεργοποιηθούν όλοι οι μηχανισμοί, είτε για την ανασυγκρότηση της χώρας, είτε για τη συζήτηση για το χρέος, είτε μέτρα που πρέπει να πάρθουν και να ανακουφίσουν τις χαμηλές τάξεις. Κυρία Πούλου, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία στο Δελτίο. Μάλλον δεν σας ικανοποίησαν οι απαντήσεις, άλλο περιμένατε να ακούσετε, κύριε Στεριόπουλε. Με ικανοποίησαν απολύτως, σας πληροφορώ. Απλά είναι πολύ χρήσιμο να ακούγονται και οι φωνές της αυτοδιοίκησης, προκειμένου να βγάζει τα καλύτερα δυνατά συμπεράσματα ο πολίτης που μας ακούει. Το αν ήμουν εγώ ή δεν ήμουν ικανοποιημένος ή είμαι ή δεν είμαι, δεν παίζει κανένα ρόλο, σας πληροφορώ. Το ξέρω. Αυτό που ήθελα να επιμείνω είναι ότι η αριστερά, οι άνθρωποι της αριστεράς, πρέπει να, κατά την άποψή μου, είναι ταυτισμένοι με τους αγώνες. Άρα λοιπόν θα αγωνιστούμε για καλύτερες συνθήκες για τη χώρα. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Είστε καλά. Γεια σας. Πάμε εμείς σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε 3 λεπτά και πάλι μαζί, κοντά μας η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μαρία Σπυράκη. Στο hot dog που κυκλοφορεί, Don Schäuble, ένας οικονομικός εθνικιστής, επιβάλλει τον νεοφιλελευθερισμό. Πώς ο Schäuble ταύτισε το όνομά του με το σκάνδαλο χρηματισμού του κόμματός του? Ποια είναι τα συμφέροντα του Schäuble από τον οικονομικό ακροτηριασμό της Ελλάδας? Ποια είναι τα ένοχα μυστικά της KfW, της γερμανικής τράπεζας που αγοράζει τα ασημικά της Ελλάδας? Ποιος ο ρόλος των εκολαπτώμενων γραφειοκρατών του Σόιμπλε σε τράπεζες και οργανισμούς, σε Βρυξέλλες και Ουάσιγκτον? Hot Dog. Κυκλοφορεί στα περίπτερα. Νέα σκαπτικά Viking κάνουν εύκολη την εργασία σε κάθε έδαφος. Διαθέσιμα τώρα στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων από 559 ευρώ. Viking. Μέλος του ομίλου Steel. Πιστοποιημένοι αντιπρόσωποι Steel. Γάμα και μία γελιδάκι ομικρον εψιλον Θήβα, Βλάχος Ιωάννης Λιβαδιά και Τζανακάκης Άρης Λιβανάτες Φθιώτιδας. Το πάρκινγκ της πλατείας Πάρκου ξανά στη διάθεσή σας. Πλήρως ανακατασκευασμένο, με νέο σχεδιασμό και φιλοσοφία, προσφέρει την ιδανική λύση πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης. Ξανά κοντά σας, με τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, με άριστη εξυπηρέτηση και υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας. Με εύκολη πρόσβαση από τις οδούς Κολοκοτρώνη και Αγίου Νικολάου, η υπόθεση παρκάρισμα στο κέντρο της πόλης είναι πλέον εύκολη υπόθεση. Πάρκινγκ της πλατείας Πάρκου. Η λύση πάρκινγκ στην καρδιά της Λαμίας. Στις δύσκολες στιγμές, ο φίλος σου. Στις όμορφες στιγμές, ο φίλος σου. Σε κάθε στιγμή, ο φίλος σου. Φρέσκο γάλα Λαμί, ο φίλος σου. Το γάλα Λαμίας σε νέα συσκευασία. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ίδια γεύση και ποιότητα, τώρα με νέο πρόσωπο και όνομα. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ζητήστε το με το νέο το όνομα. Από τη βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας.
Εμπιστευόμαστε απόλυτα ένα όνομα. Σπαλ. Κουφώματα αλουμινίου, PVC, υαλοπετάσματα, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Σπαλ. Με συνέπεια και αξιοπιστία. Με σύγχρονες αντιλήψεις και εγκαταστάσεις. Γιατί δεν ακολουθούμε τις εξελίξεις. Τις δημιουργούμε. Σπαλ. Σε κάθε σπίτι. Αξίζει το καλύτερο. Free, Bruno, ό,τι πιο μοδάτο κυκλοφορεί για casual εμφανίσεις. Cozy, Trezor, Republic, Benetto Manetti, Friend Perry, Brands, Inox, νέες αφίξεις, Lee, Wrangler, Levi's, Bean Fashion. Και για τις επίσημες στιγμές σου, Bruno, Gila Rose, Versace, Makis Chelios, Grupo Bizarro, Aslanis. Bruno, νέο κατάστημα, Ρίγα Φεραίου, Λαμία. Εισαγωγές και εμπορία ιαπωνικών αυτοκινήτων και ανταλλακτικών Παναγιώτης Τάντος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον. Έκθεση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων μικρών φορτηγών 4x4 και 4x2. Μεταχειρισμένα ιαπωνικά ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Κινητήρες εξελιγμένης τεχνολογίας, πετρελαίου και βενζίνης. Μηχανικά μέρη, καμπίνες, καρότσες. Μέρη φανοποιίας καινούριων και παλαιών μοντέλων και συνεργείο αυτοκινήτων. Παναγιώτης Τάντος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον. Τραγάνα Λοκρίδος. 135 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Κόμβος Τραγάνας. Τηλέφωνα 22330 92360 και 92065. Μεταφορά ή μετακόμιση. Μόνο σου. Δεν χρειάζεται να πάθεις για να μάθεις. Κάλεσε Αλφα Μεταφορική. 45 χρόνια εμπειρίας με σύγχρονα φορτηγά αυτοκίνητα κλειστού τύπου, ανυψωτικά γερανοφόρα οχήματα. Με υπηρεσίες συσκευασίας, αποθήκευσης και τοποθέτησης στο χώρο σου σε πολύ προσιτές τιμές. Συχνά δρομολόγια Λαμία, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και ανταπόκριση σε όλη την Ελλάδα από πόρτα σε πόρτα με έμπειρο προσωπικό. Κάλεσε Αλφα Μεταφορική στο τηλέφωνο 22310-33934 και στη Λεωνίδου 64 Λαμία. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμισή σας από το Α ως το Ω. Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος του Δελτίου Ειδήσεων και θα συνεχίσουμε με πολιτική κουβέντα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι η Μαρία Σπυράκη, η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα σας από τις Βρυξέλλες. Ο λόγος για τον οποίο σε κάλεσα για να μιλήσουμε σήμερα στο Δελτίο είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά έχει τόσες εξελίξεις σε σχέση με τα της συμφωνίας που δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό να σε ρωτήσω. Έφτασε η Τρόικα και τη στείλαμε σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο. Τώρα νομίζω πως όλα αυτά αποδεικνύουν ακριβώς την αμηχανία με την οποία η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τη συμφωνία και όσα θα απορρέουν από αυτή. Και πιστεύω ότι η αμηχανία είναι μια πολύ επίκης λέξη, ένας πολύ επίκης χαρακτηρισμός. Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση δεν έχει αποφασίσει πώς θα προχωρήσει. Παλινοδεί ανάμεσα στο αν θα καταλήξει σε μια συμφωνία την οποία αργότερα θα επιχειρήσει να εφαρμόσει ή αν θα ξαναπάει σε εκλογές σε άμεσο χρονικό διάστημα για να ξεκαθαρίσει τα του οίκου της. Και αυτό κοστίζει πάρα πολύ την πραγματική οικονομία. Βλέπεις εκλογές? Αυτό που σίγουρα βλέπω είναι τεράστιο πρόβλημα στην πραγματική οικονομία. Τεράστιο πρόβλημα. Νομίζω πως πρέπει η κυβέρνηση να πάρει την ευθύνη και να κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα είτε στη μία είτε στην άλλη κατεύθυνση. Προφανώς και οι εκλογές δεν χρειάζονται, γιατί δεν έχει κανένα νόημα κάποιος να κάνει εκλογές για να ξεκαθαρίζει τα του οίκου του την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε τόσο δύσκολη κατάσταση. Αν επιλέξει μάλιστα ο Πρωθυπουργός, Μαρία, να κάνει εκλογές, θα τις κάνει μόνο για εσωκομματικούς λόγους, πιστεύεις? Προφανώς. Γιατί έχει παντελή αδυναμία να διαχειριστεί αυτό που συμβαίνει στο κόμμα του. Και γιατί έχει σοβαρό ζήτημα να δει πώς θα προχωρήσει την εφαρμογή της συμφωνίας. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνει, πρέπει να το κάνει άμεσα. Κατέληξε όπως κατέληξε, με κορυφαία, γιγαντιαία λάθη και παραλήψεις σε αυτή τη συμφωνία. Στηρίξαμε την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να πάρει την ευθύνη και να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της συμφωνίας πρώτα και στην υλοποίησή της μετά, ώστε να φύγει οριστικά ο κίνδυνος της εξόδου της Ελλάδος από το ευρώ που βρίσκεται στο τραπέζι και παραμένει στο τραπέζι παρά τις διαβεβαιώσεις. Και δεν χρειαζόμαστε άλλους μάρτυρες,
από τις σημερινές αποκαλύψεις στον τύπο για τα σχέδια του κ. Βαρουφάκη, που τώρα μεν σε ορισμένους μπορούν να προκαλούν θυμηδία. Σίγουρα όμως αυτό που πρέπει να μας προκαλέσουν είναι ένα ρίγι φόβου, διότι ο κ. Βαρουφάκης μέχρι πριν λίγες εβδομάδες ήταν υπουργός οικονομικών. Είχε τις τύχες μας στα χέρια του. Το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην ίδια γραμμή αυτή τη στιγμή, θέλω να πω, σε σχέση με την ευρωπαϊκή προσπάθεια με την κυβέρνηση. Και αυτό το είδαμε και στο πρόσφατο γεύμα εργασίας υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και την διαβεβαίωση που τη μετέφερε ο Σταύρος ο Θεοδωράκης, γιατί εκτός από το πρόεδρος εκεί και επικεφαλής στο ποτάμι, έκανε και ρεπορτάζ μάλλον στη συνάντηση αυτή, είπε ότι πήρα διαβεβαιώσεις ότι δεν θα έχουμε εκλογικό ευνηδιασμό. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Νομίζω πως είναι προτιμότερο να ρωτήσετε για αυτό τον κύριο Θεοδωράκη. Όχι, θέλω να πω ότι εάν δεν έχουμε εκλογικό ευνηδιασμό, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τον ρωτήσουμε, ότι και η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε κάποια διαφορετική δήλωση ο Βαγγέλης ο Μημαράκης, μάλλον πιστεύει ότι δεν θα έχουμε εκλογικό ευνηδιασμό. Πάει να πει ότι βρισκόμαστε σε μια πορεία που αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν πράγματα που πρέπει να κάνουμε ή θα υπάρξουν και προβλήματα στην πορεία? Αυτό που σίγουρα έχει καταστήσει σαφές η Νέα Δημοκρατία είναι ότι εγγυήθηκε την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Και γι' αυτό το βράδυ της πολύ δύσκολης ψηφοφορίας, είπε ναι. Και αυτή ήταν η στάση ευθύνης. Και συνεχίζει να λέει ναι στην προσπάθεια. Από εκεί και πέρα όμως η Νέα Δημοκρατία είναι σαφές ότι ζητά από την κυβέρνηση να αναλάβει όλη την ευθύνη. Και ζητά σήμερα να δώσει εξηγήσεις για όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τα σχέδια του κ. Βαρουφάκη. Δεν είναι έξω από τη συζήτηση αυτό το στοιχείο. Το γεγονός δηλαδή ότι ο Υπουργός Οικονομικών φέρεται σύμφωνα με δημοσιεύματα να σχεδίαζε εναλλακτικό σχέδιο έναντι του ευρώ. Δεν είναι έξω από την ευθύνη. Το αναφέρεις αυτή την κουβέντα για δεύτερη φορά, οπότε θα σε ρωτήσω. Πιστεύεις ότι τα ήξερε όλα αυτά ο Τσίπρας? Αυτό που σίγουρα συμβαίνει είναι το εξής. Αν τα ήξερε, είναι συνένοχος. Αν δεν τα ήξερε, έχει πολιτικό πρόβλημα στην κυβέρνησή του. Άγνοια δεν μπορεί απλά να δηλώσει. Απλά πράγματα. Άγνοια δεν μπορεί να δηλώσει. Δεν συγχωρείται άγνοια σε αυτές τις περιπτώσεις. Σωστά. Αν δεν τα ήξερε, η κυβέρνησή του έχει πολιτικό πρόβλημα. Έχει πολιτικό πρόβλημα διεύθυνσης από τον ίδιο. Αν τα ήξερε, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ωραία. Σε κάθε περίπτωση. Πάντως πρέπει να μας απαντήσουν σε αυτό. Ξεκάθαρο. Πάμε τώρα στα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας, που ουσιαστικά είναι και ο λόγος που ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα. Παρατήρησα κατά τη διάρκεια της ανατάσσεως του χειρός επιβεβαίωσης της Προεδρίας με Ημαράκη, ότι υπήρχαν στην αίθουσα και άνθρωποι που είχαν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή η Προεδρία με Ημαράκη συσπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία. Αναμφίβολα ναι, δίνει μια ηρεμία χρόνου στη βάση και στα κομματικά μας στελέχη να προχωρήσουμε, να εκτιμήσουμε τη συγκυρία και να κινηθούμε ανάλογα μετά. Δεν υπήρχε κανένας λόγος, είμαι και εγώ ανάμεσα σε εκείνους τους βουλευτές που υποστήριξαν ότι ο Βαγγέλης Μημαράκης πρέπει να μείνει έως το συνέδριο του 2016, έως το τακτικό μας συνέδριο, με δήλωσή μου μαζί με τους συναδέλφους που... Την έχω διαβάσει, Μαρία, την έχω διαβάσει. Ναι, και πολιτικά είμαι μαζί με τους συναδέλφους που συνυπέγραψαν το κείμενο για να παραμείνει ο Βαγγέλης Μημαράκης μέχρι τον Ιούνιο του 2016. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι εμείς θέλουμε ηρεμία στη χώρα, θέλουμε να δούμε ακριβώς πώς θα είναι το πολιτικό τοπίο, γιατί είμαστε πάρα πολύ μεγάλο κόμμα και είμαστε και το κόμμα της ευθύνης για να αποφασίσουμε ποιο θα είναι το επρόσωπο και ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Ο κ. Μημαράκης πολύ σοβαρά έδωσε ένα... Σε τι χρονικό ορίζοντα τοποθετεί στο συνέδριο? Νομίζω πως αυτό θα φανεί, θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις. Αλλά πάντως μέχρι τον Ιούνιο του 2016 θα γίνει και υπάρχει ένα βασικό ζήτημα εδώ. Ανοίξαμε τις κομματικές μας διαδικασίες με την προηγούμενη εκλογή, με την εκλογή του Αντώνη Σαμαρά. Σας θυμίζω ότι ήταν καταρχήν τρεις οι υποψήφοι. Ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Αβραμόπουλος και η κυρία Μπακογιάννη, και μετά έμειναν δύο, ο κύριος Σαμαράς και η κυρία Μπακογιάννη. Ωστόσο, καταλήξαμε στην ευρεία κομματική βάση
αφήνοντας και ανθρώπους από την κοινωνία να έρθουν να ψηφίσουν, με βάση το γεγονός ότι το κόμμα έπρεπε να ανοίξει τις πόρτες του. Έτσι θα είναι και τώρα ανοιχτές οι πόρτες του κόμματος για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αν κλείσουμε τις πόρτες, αν κλείναμε τις πόρτες, το μόνο που θα καταφέρναμε είναι να συρρυκνωθούμε και να δείξουμε πως είμαστε ένα κλειστό σύστημα το οποίο αναφέρεται στον εαυτό του. Μπορείς να φανταστείς τη Νέα Δημοκρατία με πρόεδρό της μετά το συνέδριο ξανά τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη ή πρέπει να γίνει μια κομβική εκεί, μια ιστορική αλλαγή στο κόμμα? Αυτό θα φανεί από τη συγκυρία που θα έχουμε τότε. Το βέβαιο είναι ότι εκεί, το πρόσωπο που πρέπει να εκλέξουμε σίγουρα θα πρέπει να εκφράζει διαχρονικά την παράταξη, αλλά συγχρόνως. Να έχει το στίγμα της νέας εποχής, να είναι σαφής η τοποθέτησή του εκεί που ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης επανατοποθέτησε και προσδιορίσε την παράταξη και δεν είναι άλλο από το μεσαίο χώρο, από το χώρο του, της κεντροδεξιάς, από το χώρο του μεταρρυθμιστικού κέντρου και είναι ο χώρος στον οποίο αναφερόμαστε. Με τα προβλήματα, με τα λάθη και τις παραλήψεις, αλλά και με την εμπειρία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, είμαστε η δύναμη που με σοφροσύνη, με γενναιότητα εγγυόμαστε την πορεία της χώρας. Και κυρίως πρέπει να πω κάτι πολύ καθαρά. Ούτε ψέματα είπαμε, ούτε ψευδεστήσεις καλλιεργήσαμε. Το ότι οι πολίτες έκαναν μια άλλη επιλογή, αυτό είναι ένα ζήτημα που προφανώς μας αφορά, διότι προφανώς δεν κάναμε τα πράγματα όπως έπρεπε. Αλλά είναι διαφορετικό πράγμα από το να τάζεις στους πάντες τα πάντα και στο τέλος να θέλεις να τους επιστρέψεις και τον λογαριασμό. Αυτή την περίοδο, έτσι όπως είναι τα πράγματα, πώς εξηγείς ότι διατηρεί υψηλά ποσοστά ο σημερινός πρωθυπουργός? Άλλη μόνο αν δεν διατηρούσε. Είμαστε 6 μήνες μετά τις εκλογές στην ουσία, ναι, ακριβώς 6 μήνες σήμερα. Μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου. Άλλη μόνο αν δηλαδή το πολιτικό προσωπικό και στην κορυφή του, όπως είναι οι πρωθυπουργοί, εξατμίζονταν με αυτή την ταχύτητα. Άλλη μόνο αν χρειαζόμαστε εκλογές. Έχουμε μάθει σε υψηλές ταχύτητες τα τελευταία χρόνια πάντως. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Που κόστησαν και πάρα πολύ στη χώρα. Ο κύριος Τσίπρας, αντί να χαίρεται με τη δημοφιλία του, θα ήταν καλό να τη χρησιμοποιήσει προκειμένου να κυβερνήσει. Θα ήταν καλό να τη χρησιμοποιήσει προκειμένου να προχωρήσει στην ταφή και την υλοποίηση των συμφωνιών. Την ερώτηση δεν την έκανα περισσότερο για να επικεντρωθούμε στον κύριο Τσίπρα. Την έκανα για να επικεντρωθούμε στα της Νέας Δημοκρατίας. Τι χρειάζεται πλέον για να ξαναπείσει το λαό η κεντροδεξιά παράταξη? Τι είναι αυτό που λείπει? Καταρχήν, νομίζω πως χρειάζεται μια ανασυγκρότηση του λόγου στο πεδίο της πολιτικής. Τα πρόσωπα παίζουν ρόλο? Φυσικά και παίζουν ρόλο. Τα πρόσωπα και στις μικρές και στις μεγάλες ιστορίες παίζουν ρόλο. Χρειάζεται μια ανανέωση του παλαιού πολιτικού προσωπικού. Προφανώς που έχει σχέση με όλα αυτά που δεν θέλει να θυμάται ο Έλληνας. Έτσι κι αλλιώς οι Έλληνες πολίτες, με πολύ γρήγορους θεσμούς, ανανεώνουν το πολιτικό προσωπικό. Και το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας, δόξα τω Θεώ, είναι και αρκετό και επαρκές στο πεδίο της γνώσης και των προσόντων και της εμπειρίας για να μπορέσει να υπηρετήσει όλες τις θέσεις. Ευτυχώς για εμάς είμαστε ένας πολιτικός χώρος που αναφερόμαστε σε πολύ δυναμικά στρώματα της κοινωνίας. Ευτυχώς για εμάς η παράδοσή μας μας επιτρέπει να έχουμε στελέχη και να φτιάχνουμε στελέχη που μπορούν με μεγάλη ευθύνη να διαχειριστούν τις τύχες. Το ζήτημα είναι αν ο λόγος που θα διατυπώσουμε είναι ελκυστικός. Αυτή τη στιγμή ο λόγος που διατυπώνουμε είναι καταρχήν απολογητικός, ήταν απολογητικός, πρέπει να γίνει ελκυστικός, χρειάζεται χρόνος γι' αυτό. Και την ίδια ώρα χρειάζεται σοβαρότητα. Χρειάζεται ουσιώδης πολιτική παρέμβαση. Για παράδειγμα, επαναλαμβάνω, εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θα αγκαλιάσουμε την πραγματική οικονομία. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πρέπει να εγγυηθούμε τα συμφέροντα των μικρομεσαίων επιχειρηματιών και αυτών που εργάζονται εκεί. Εμείς είμαστε το κόμμα το οποίο βασίζεται στην ιδιωτική οικονομία. Σε όλους τους τόνους θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να σταματήσει να παίζει με την αβεβαιότητα, να τη βγάλει από το τραπέζι, να προχωρήσει στη συμφωνία, να ομαλοποιηθεί σταδιακά η ροή της χρηματοδότησης και άρα το τραπεζικό σύστημα και έτσι να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην κανονική ζωή. Άκουσα τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται στην κανονικότητα. Ήθελα να του πω καλώς τον.
Όταν λέγαμε ότι η χώρα πρέπει να είναι σε μια κανονικότητα, ήταν σε παραστατική έκθεση. Μαρία, σε ευχαριστώ. Έπρεπε να κλείσουν οι τράπεζες, ναι, για να καταλάβει ότι η κανονικότητα είναι το κλειδί για τη ζωή μας. Απολύτως, είσαι απολύτως σαφής. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση στο Δελτίο. Σας ευχαριστώ εγώ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ήταν η Μαρία Σπυράκη, όπως πάντα διαφωτιστική και ξεκάθαρη στις τοποθετήσεις της. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα και να γυρίσουμε σε μία δήλωση που έκανε σήμερα ο κύριος Φλαμπουράρης σε σχέση με την παρουσία των Τροϊκανών, η πρώτη ερώτηση που έκανα και στη Μαρία Τσπυράκη, ότι ήρθαν και τους στείλαμε σε ένα ξενοδοχείο να κάνουν μπάνια. Ουσιαστικά τους κρύβουμε από τους δημοσιογράφους, διότι θα προκύψουν ζητήματα, ειδικά μετά την δημοσιοποίηση και του ονόματος της κυρίας Βελκουλέσκου, που έχει και ένα ισχυρό παρελθόν στην Κύπρο. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Φλαμπουράρης. Είναι ευμενής μεταχείριση να πας να μένεις σε ένα μέρος όπου είναι ριζόρτ, να μπορεί να κάνεις τα μπάνια σου καλοκαιριάτικα. Και από Σεπτέμβρη βλέπουμε. Εμείς έχουμε πει ότι είμαστε μια κυβέρνηση η οποία όταν κάνει μια συμφωνία την κάνει. Μάλιστα. Δηλαδή δεν θα πατήσει σε Υπουργείο η κυρία μέσα, έτσι. Αν δεν πρέπει, δεν θα πατήσει. Αν πρέπει, αν η συμφωνία είναι ότι θα πρέπει να βλέπει, ναι, και το Υπουργείο, εγώ πιστεύω ότι δεν θα το κερδίσουμε αυτό. Αλλά αν η συμφωνία είναι αυτό, είμαστε αναγκασμένοι να το κάνουμε. Αν η συμφωνία είναι τέτοια, είμαστε αναγκασμένοι να το κάνουμε. Και ποιος ο λόγος να τους κρύβουμε στα παραλιακά ξενοδοχεία. Θα δούμε. Ας κάνουμε τώρα μια κουβέντα, συνεχίσουμε την πολιτική κουβέντα, με έναν καλό φίλο από τα παλιά, τον κύριο Τουσιάδη, ο οποίος περιμένει υπομονετικά εδώ στο στούντιο να τελειώσουμε την κουβέντα στο με την φιλόξενο στούντιο. Κυρία Σπυράκη, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τουσιάδη. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω, διότι το ρεπορτάζ λέει ότι περιμένουμε αύριο μεθαύριο και τον κύριο Καρατζαφέρη να έρθει στην περιοχή. Θα είναι στη Λαμία, πιθανόν και αύριο, αλλά εν πάση περιπτώσει τις επόμενες μέρες. Θα αποσαφινιστεί τις επόμενες ώρες. Οπότε, πώς αντιμετωπίζετε αυτή την πιθανή προεκλογική περίοδο εσείς στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, κύριε Τουσιάδη? Απολογιστικά μόνο? Εμείς δεν μπορούμε. Ή ετοιμάζεστε κιόλας? Σαφώς και ετοιμαζόμαστε. Σαφώς και ετοιμαζόμαστε. Βεβαίως, το να γίνουν εκλογές δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα έχουν και πόσο θα βοηθήσουν στο να βελτιωθεί η κατάσταση. Όπως δηλαδή, θέλετε εκλογές, αλλά παρακαλάτε να μην γίνουν? Ποτέ. Όχι, δεν παρακαλάμε τίποτα. Εμείς, ό,τι είναι να γίνει, εμείς ετοιμαζόμαστε για εκλογές. Οργανωνόμαστε. Εθνικά ωφέλιμο τι είναι αυτή την περίοδο? Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνουν εκλογές, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τι θα προσφέρουν. Σωστά το λέτε. Δηλαδή, τι θα αλλάξει? Οι δημοσκοπήσεις λένε ότι θα είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, δεν θα είναι πρώτο κόμμα με 50%. Καλά, δεν ξέρω πόσο μπορούμε να τις εμπιστευόμαστε πλέον αυτές τις εταιρείες. Ναι, γιατί στο δημοψήφισμα είχαν κάνει. Και στις εκλογές έδιναν άλλα νούμερα. Μόνο 20%. Μόνο 20 μονάδες διαφορά είχαν. 20 μονάδες λάθος. Ναι, ναι. Ακόμη το περιθώριο λάθος που λέγαμε. Και στο δημοψήφισμα, εμείς ήμασταν το μόνο κόμμα που λέγαμε ότι δεν πρέπει να γίνει το δημοψήφισμα και οι θέσεις μας ήταν ότι δεν πάμε να ψηφίσουμε. Είναι αστείο να ψηφίσουμε τι. Να ψηφίσουμε τι. Και το αποτέλεσμα μας δικαίωσε, βέβαια, γιατί βγήκε ένα αποτέλεσμα 62% και η κυβέρνηση έκανε ακριβώς το αντίθετο από αυτό που έλεγε το δημοψήφισμα. Τώρα θα γίνουν εκλογές και τι θα αλλάξει μετά τις εκλογές? Ξέρετε, ασχολούμαστε με πολλά και διάφορα, άκουγα και τους προηγούμενους καλεσμένους σας εδώ. Κατηγορούν το ένα κόμμα το άλλο, η κυρία Πούλου έλεγε ότι εμείς δεν υπογράψαμε τίποτα. Κάνατε στο πρόσφατο παρελθόν, κύριε δηλαδή, Τουσιάδη. Ναι. Κατηγορούσατε το ένα κόμμα το άλλο. Εμείς, και εσείς στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Κοιτάξτε, σαν αντιπολίτευση, βεβαίως. Εντάξει, ο επόμενο είναι να έχεις διαφορετικές απόψεις. Το χρήσιμο ερώτημα, κύριε Τουσιάδη, όμως, ναι, το χρήσιμο ερώτημα, ναι, είναι ότι οδεύουμε πάλι σε ένα τεράστιο μνημόνιο. Α, μπράβο. Τεράστιο μνημόνιο. Α, μπράβο. Και θέλω αυτό να μας πείτε εσείς πού βρίσκεστε. Το δύσκολο, το περίεργο, έτσι, και το απαράδεκτο είναι ότι όλοι ασχολούνται
με το αν θα πάρουμε δάνειο, αν θα είναι δάνειο γέφυρα, αν θα είναι νέο δάνειο για να ξεπληρώσουμε τη δόση του παλαιού δανείου και το δάνειο του δανείου, ο δάνειο, ως πότε αυτά τα δάνεια. Δηλαδή θα μας πει κανένας, τι θα κάνουμε για να ξεκολλήσουμε από το βούρκο, τι θα κάνουμε για να αρχίσουμε να παράγουμε πλούτο, τι θα κάνουμε για να αρχίσει να μειώνεται η ανεργία. Δεν μας το λέει κανένας. Δεν μας το λέει κανένας. Ασχολούνται σήμερα 8 η ώρα, άνοιξα τα κανάλια, τα κεντρικά κανάλια της Αθήνας, όλοι, μα όλοι και την ίδια στιγμή, δηλαδή δεν τον γλίτωνες από πουθενά, έπρεπε να σου περάσουν αυτό, ότι ο Βαρουφάκης σχεδίαζε να κλέψει τους αριθμούς, τα αφημί και το ένα και το άλλο. Ήμαρτον, αυτό μας απασχολεί. Θα μας πείτε τι θα κάνουμε, πώς θα αντιμετωπίσουμε έτσι το ασφαλιστικό. Έτσι αλλάζει η ατζέντα, κύριε Τουσιάδη. Πώς αλλάζει, μα δεν θέλουν να την αλλάξουν, θέλουν εκεί όχι, να μας έχουν, να μας κάνουν ενώ πλήση εγκεφάλου. Ενώ θα πρέπει να ασχολούμαστε μετά του μνημονίου, ασχολούμαστε με αυτά που πλέον δεν αφορούν το μνημόνιο. Που δεν αφορούν το μνημόνιο και εγώ πάω ένα βήμα παραπέρα. Το μνημόνιο είναι δεδομένο, το υπέγραψαν, τελείωσε, πάει, δεδομένο, αυτό υπάρχει. Μην κρυβόμαστε τώρα, τη λέμε τρόικα, όχι δεν είναι τρόικα, είναι θεσμοί και μάλλον τώρα έγινε και κουαρτέτο, γιατί προσετέθηκε και τέταρτος τους τρεις. Θα μένουν στο ξενοδοχείο, στο κέντρο της Αθήνας ή έξω από την Αθήνα, θα βλέπουν, τι πράγματα είναι αυτά, δεν τρεπόμαστε, δεν τρεπόμαστε. Θα μας πούν πώς θα αντιμετωπίσουμε το ασφαλιστικό που σε λίγο δεν θα έχουμε να πληρώνουμε συντάξεις. Αυτό θα μας το πει κανένας. Ή η λύση είναι να τριπλασιαστούν οι εισφορές των αγροτών στο ΟΓΑ. Αυτή είναι η λύση. Ως πότε θα αρμέγουν τον κόσμο. Θα μας πούν εμείς, Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, έχουμε κάνει μια ριζοσπαστική ανατρεπτική δήλωση για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το ασφαλιστικό. Μας φώναξε κανένας να πει τι λέτε ρε παιδιά. Έλα εδώ κύριε Καρατζαφέρη, τι είναι αυτά που λες, τι τρέλες είναι αυτές, δεν ισχύουν, όχι. Τίποτα, δεν το συζητάνε, δεν θέλουν να ξεκολλήσουν από την πεπατημένη. Εκεί 80 χρόνια τα ένσημα, τα ασφάλιστρα, το ΕΚΑ, το σύνταξη, το ένα, το άλλο. Εκεί δεν θέλουν κάτι καινούριο, δεν θέλουν. Με αυτό το σύστημα που υπάρχει σήμερα στον ασφαλιστικό τομέα, μαθηματικά πάμε να τυναχτούμε στον αέρα σε λίγο καιρό δεν θα έχουν να μας πληρώσουν. Αντοχές υπάρχουν ακόμα στην κοινωνία, στους πολίτες, στους φορολογούμενους. Δηλαδή πρέπει να γίνει η έκρηξη. Ναι, ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι θελισμουδιασμένος, θέλεις καλοπροαίρετος, ανέχεται και δίνει περιθώρια, αλλά ως πότε, ως πότε. Ακούτε τώρα εσείς ότι βελτιώνεται η κατάσταση στις τράπεζες. Θα σας πω μια φράση που κυριαρχεί. Εγώ παίρνω μόνο ως κριτήριο αυτούς που καλούν, τους εκατοντάδες που καλούν καθημερινά στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Ναι. Η φράση που κυριαρχεί είναι «έχουμε χάσει την ελπίδα». Ακριβώς. Δεν ελπίζουν σε τίποτα. Έχουν παραδοθεί. Έχουν παραδοθεί, αλλά ως πότε. Δηλαδή, εντάξει, το πήραμε και λίγο, αρχίσαμε και λέγαμε μέχρι και ανέκδοτα κυκλοφορούσαν για το ότι κάθεσαι στην ουρά για να πάρεις 60 ή 50, ξέρω εγώ τι. Ναι, αλλά ως πότε αυτό. Ως πότε μπορεί να λειτουργεί έτσι μια κοινωνία, πώς θα λειτουργήσει ο έμπορος. Κλείνουν τα καταστήματα, κλείνουν το ένα μετά το άλλο και θα συνεχίσουν να κλείνουν με ταχύτερους ρυθμούς. Πώς θα γίνονται εισαγωγές, πώς θα γίνονται εξαγωγές. Γίνεται με αυτόν τον τρόπο και δεν μας λέει κανένας πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα. Η υγεία, πού πάει η υγεία. Και έρχονται τώρα Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, και μας κουνάνε το δάχτυλο. Μα με συγχωρείτε, 40 χρόνια αυτοί δεν κυβερνούσαν. Αυτοί δεν μας έφεραν εδώ που μας έφεραν. Δηλαδή ξέρετε και προεκλογικά με είχατε καλέσει εδώ πέρα και τις θέσεις του κόμματος ξέρετε, κάναμε τη σκληρότερη αντιπολίτευση, τη σκληρότερη κριτική από όλα τα κόμματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν έχουμε και καμιά ιδεολογική συγγένεια με το ΣΥΡΙΖΑ. Όμως αγανακτό όταν Πασόκ Νέα Δημοκρατία θέλουν να με πείσουν εμένα ότι εμείς, τι είπε η κυρία Σπυράκη, με σοβαρότητα και σοφροσύνη εγγυόμαστε την πορεία του κράτους. Αυτοί που επί 40 χρόνια κυβερνούσαν και θέλουν να με πείσουν εμένα ότι για όλα τα κακά του σύμπαντος φταίνει 6 μήνες που κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ.
και ότι ο μόνος υπεύθυνος για την οικονομική κατάντια της χώρας είναι ο Βαρουφάκης που ήταν 4 μήνες υπουργός οικονομικών. Καλά, η Νέα Δημοκρατία ξεχνάει τον Κανελόπουλο, τον Εύερ, τον Σαμαρά, τον Σιούφα, τον Παλαιοκρασά, τον Αλογό Σκούφη, οι οποίοι ήταν υπουργοί οικονομικών. Αυτοί δεν φταίνε τίποτα. Σημασία έχει τι θυμάται ο πολίτης, κύριε Τουσιάδη. Ο πολίτης θυμάται ότι 40 χρόνια μας κυβερνούσε το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν μπορείς να το ξεχάσεις. Δεν μπορείς να το ξεχάσεις. Δεν μπορείς να ξεχάσεις ότι πριν από 6 μήνες ακούγανε Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Σαμαρά, Βενιζέλο και βγάζανε σπηριά. Δεν μπορείς να το ξεχάσεις. Λοιπόν, από λέτε εκεί και ότι πέρα, υπάρχει η πιθανότητα να τους αρέσουν πάλι. Έλαντε. Γι' αυτό εγώ πλέον έχω πάψει να λέω ότι από εδώ και έχετε πέρα... Έχετε χάσει κι εσείς την ελπίδα. Από εδώ και πέρα δεν φταίνει η πολιτική. Φταίει αποκλειστικά και μόνο ο λαός. Ο οποίος λαός έχει ψηφίσει 11 φορές σε βουλευτικές εκλογές, 8 φορές σε ευρωεκλογές και καμιά 15 φορές σε τοπική αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, είναι καλά προπονημένος δηλαδή. Όχι, θέλω να πω ότι οι αρχαίοι μας πρόγονοι έλεγαν το δις εξαμαρτίνου κανδροσοφού. Καλά, ναι. Το 25 φορές εξαμαρτίν, ας πούμε, τι λέει αυτά. Δεν μπορεί 25 φορές λάθος και δεν μπορεί μετά από όλα αυτά και μετά από όλα αυτά που τραβάμε σήμερα να ξαναψηφίζουν αυτούς οι οποίοι μας έφεραν σε αυτό το σημείο. Είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο και θα είμαστε πλέον άξιοι της τύχης μας. Θα σας πω γιατί μπορώ να τα συζητάω. Πάντως, ναι. Πρέπει από εδώ και πέρα επιτέλους έκκληση προς τους πολιτικούς. Θα σας τα πει πιθανόν εφόσον έρθει και εφόσον τον καλέσει στο κανάλι σας και τον κύριο Καρατζαφέρη. Εννοείται ότι έχει ανοιχτή πρόσκληση να του τη μεταφέρετε, κύριε Τουσιάδη. Να ασχοληθούμε με θετικό, ψάχνοντας να βρούμε θετικά πράγματα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Πώς θα αλλάξουμε την κατάσταση. Δεν μπορεί να σερνόμαστε πίσω από κάποια μνημόνια, να σερνόμαστε πίσω από τις εντολές που θα μας δίνουν κάποιοι άλλοι ως πότε θα γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν. Θετικά, να σκεφτούμε θετικά. Πρωτογενής παραγωγή. Πώς θα αυξήσουμε την κοινοτροφία. Δεν επιτρέπεται να έχουμε δισεκατομμύρια για να κάνουμε εισαγωγή κρέας και γάλα. Είναι απαράδεκτο. Τι θα κάνουμε για να το αλλάξουμε. Στη χώρα με 300 μέρες ήλιο το χρόνο. Με 300 μέρες ήλιο το χρόνο. Είχα πει και μια άλλη... Τα εισάγουμε όλα, κύριε. Και πριν από λίγο καιρό είχα πει στην εκπομπή σας, γιατί μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση όταν το διάβασα, ότι η Δανία, το 1/3 της Ελλάδος, στο μαύρο βορρά, δηλαδή ήλιο βλέπει 10 μέρες το χρόνο. Μην πάτε μακριά. Μου έλεγε ένας καλεσμένος πριν από 2 μέρες εδώ ότι έχει έρθει η αντιπροσωπεία των Ολλανδών να πάρουν 15.000 στρέμματα στον κάμπο το Θεσσαλικό για να καλλιεργούν 3 παραγωγές το χρόνο, γιατί στην Ολλανδία καλλιεργούν μία τουλίπες. Μπράβο. Και να φτιάξουν και αεροδιάδρομο για το κάργο, δηλαδή για το εμπορικό αεροσκάφος, να φεύγει απευθείας από γιατί εκεί. Γιατί δεν μπορούμε εμείς να τα κάνουμε αυτά. Δεν με άφησες να τελειώσω. Δεν το έχουμε. Ότι η Δανία κάνει εξαγωγή εκατομμύρια γλαστράκια με τι? Με ρίγανη και με θυμάρι. Η Δανία. Ρίγανη και θυμάρι εξαγωγή. Στην Ελλάδα, εδώ τα λέμε αυτά. Εμείς εδώ πέρα βγω έξω στο πεζοδρόμιο. Στο πεζοδρόμιο φυτρώνει ρίγανη, ας πούμε. Μπορούμε να φυτέψουμε ρίγανη στο πεζοδρόμιο. Βγαίνει, μπερδεύεσαι στα πόδια σου. Πήγαινε προς το Μαρινόπουλο να δεις. Άνηθος, βγαίνει στα πεζοδρόμια. Εμείς όμως τίποτα. Λοιπόν, η Δανία, ένας βασικός παράγων στην οικονομία της είναι η ναυπηγική, η Δανία. Εμείς πρώτο στόλο παγκοσμίως με χιλιάδες σκάφη, με εκατοντάδες εφοπλιστές, εδώ ούτε ένα σκάφος δεν ναυπηγείται. Γιατί ο κύριος Βενιζέλος έχει υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά απαγορεύεται να ναυπηγούν εμπορικά σκάφη. Κύριε Τουσιάδη,
Μεταφέρτε λοιπόν, στον πρόεδρο την πρόσκληση. Ελπίζω... Θα τον ρωτήσουμε και για αναλυτικά για το πρόγραμμα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Εμείς ετοιμαζόμαστε για εκλογές και θα κατέβουμε με πρόγραμμα του τι προτείνουμε να γίνει. Ξεχνάμε τα μνημόνια αυτά, μας τα φόρτωσαν. Δεν μπορούμε να τα ακυρώσουμε. Μην τα ξεχνάτε όμως, γιατί θα ισχύουν. Ναι, αυτό δεν μπορούμε να τα ακυρώσουμε, αλλά βλέπουμε στο από εδώ και πέρα. Τα μνημόνια υπάρχουν. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο Δελτίο. Και εγώ ευχαριστώ για την παρουσία. Πάμε τώρα για να δούμε ως τελευταίο ρεπορτάζ, ως επίλογο του απόψινου Δελτίου, μια πολύ σημαντική εκδήλωση σήμερα για τα 41 χρόνια από την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Ήταν εκεί ο διοικητής της ΕΛΔΙΚ του Ατίλα 2 και καταγράψαμε συγκινητικές στιγμές και από τους πολίτες και μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή και με τον Δήμαρχο και με τους στρατιωτικούς που ήταν σε αυτή την εκδήλωση το πρωί και όσοι επιζήσαντες ήρωες της ΕΛΔΙΚ. Παρακαλώ η αποφώνηση του Δελτίου. Ανάκρουσης του εθνικού ύμνου. Και τον ευχαριστώ σαν Ελληνίδα για αυτό που έκανε και για αυτό που προσέφερε. Να είστε πάντα καλά και νιώθω τόση περηφάνεια. Πραγματικά είμαι Ελληνίδα. Ξύρει ώρα στα πλευρά μου. Δει τη διαταγή ο συνταγματάρχης Σταυρολόπουλος που είναι εδώ που σας μίλησε. Δεν θα γυρίσουμε πίσω. Εδώ θα μείνουμε. Και μετά ήρθαν οι Τούρκοι με 10.000 στρατό. Αυτή είναι η αλήθεια. Με 10.000 στρατό. Και τι κάνανε. Ήρθανε για να μας κατακτήσουν. Τότε έπρεπε να φύγουμε γιατί ήμασταν μόνο, είχαμε χάσει και 70, είχαμε μείνει γύρω στα 220 άτομα, 230. Φύγαμε και αν δεν έδωνε την εντολή, δεν θα γύρναγε ένας. Κάποιος άλλος δίνει τη διαταγή πιο ανώτερος από τον συνταγματάρχη, κάποιος στρατηγός και είπε να πέσουν ακόμα και οι υπόλοιποι για την τιμή της ΕΛΔΙ. Δεν χόρτασε που χάσαμε τόσους. Με παρόντες ήρωες. Που μας θυμίζουν τους άλλους ήρωες που λείπουν από τη ζωή. Που τις κίνων ρήμας επιθόμενοι πολέμησαν για την ελευθερία, την πατρίδα, την εθνική αξιοπρέπεια. Οφείλει επιτέλους η ελληνική πολιτεία με καθυστέρηση τόσων χρόνων, 41 χρόνων, να αναγνωρίσει στους ήρωες πολεμιστές και στις οικογένειές τους. Να αναγνωρίσει ότι είχαμε εμπόλεμη κατάσταση. Δεν πήγαν εκεί, η πατρίδα τους έστειλε και αυτοί ανταποκρινόμενοι στο στρατιωτικό του όρκο και στις εντολές πολέμησαν μόνοι και αβοήθητοι.
Οφείλει λοιπόν η ελληνική πολιτεία να αναγνωρίσει στους ήρωες αυτούς τους λίγους που είναι εν ζωή, όπως ο ηρωικός αντισταγματάρχης που κλήθηκε το δύσκολο εκείνο τριήμερο στο δεύτερο Ατήλα να κρατήσει όρθια την Ελβίκ και να μας θυμίζει σήμερα πως οι Έλληνες έχουν μάθει να πολεμούν όχι μόνο εκεί που αυτό φαίνεται εφικτό, ρεαλιστικό ή μπορεί να έχει και νικηφόρο αποτέλεσμα. Ίσως το μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού να βρίσκεται σε αυτό ακριβώς το σημείο, ότι πάντοτε οι Έλληνες εμάχονται για το δέον γενέστε, για αυτό που πρέπει να κάνουν, άσχετα αν ο αντίπαλος είχε υπέρτερες δυνάμεις και ήταν αδύνατη η επιτυχία των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Είναι εξαιρετική και επενετή η ενέργεια του Δημάρχου Λαμιαίων, του κυρίου Σταυρογιάννη, μέσα στη γενικότερη αξιακή αφασία που βιώνει η χώρα μας και μέσα από πολιτικές σκοπιμότητες αναδεικνύει ή όχι διάφορα ιστορικά γεγονότα, που πήρε την πρωτοβουλία όπως αυτήν εδώ σήμερα να τιμήσει τους ζώντες και νεκρούς ήρωες κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Ας αποτελέσει παράδειγμα πανελλαδικά η ενέργεια αυτή. Καιρός είναι πλέον τα στρογγυλέματα και οι απλουστεύσεις να τελειώσουν και να λέμε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Είναι γεγονός ότι θα πρέπει να τελειώσουν τα στρογγυλέματα. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το ΕΝΑ Κεντρικής Ελλάδας. Μείνετε κοντά μας με τη συνέχεια του προγράμματός μας. Από όλους όσοι εργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση, καλό σας βράδυ. We'll be right back.